Αρνός θέμα Δέλτα από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2014. Δίνεται η συνάντηση F του Χ με τύπο A στη Χ μείον 1 προς Χ αν το Χ είναι διάφορο του μηδενός και η σταθερή 1 αν το Χ είναι ίσο με το 0. Να αποδείξετε στο ερώτημα Δέλτα 1 ότι η F είναι συνεχή στο σημείο Χ 0 ίσο 0 και στη συνέχεια ότι είναι γνησίως αύξα. Λοιπόν, για να αποδείξουμε, παιδιά, ότι η συνάντηση μας είναι συνεχής στο σημείο 0, πρέπει να αποδείξουμε το εξής. Ότι το όριο της F του Χ, καθώς το Χ τίνει στο 0, ισούται με την τιμή της F στο 0. Δηλαδή, πρέπει να αποδείξουμε ότι το όριο του A στη Χ μείον 1 προς Χ, καθώς το Χ τίνει στο 0, ισούται με την τιμή F του 0, δηλαδή ισούται με το 1. Λοιπόν, παιδιά, αυτό πώς θα το αποδείξουμε? Πρώτα απ' όλα, εμείς πρέπει να πάμε να υπολογίσουμε αυτό εδώ το όριο του A στη Χ μείον 1 προς Χ, καθώς το Χ τίνει στο 0. Αν βάλουμε όπου Χ 0, παιδιά, είναι προσδιοριστία 0 δια 0. Άρα, με κανόνα Del L'Hôpital. Συνεπώς έχουμε το όριο, καθώς το Χ τίνει στο 0, της παραγόγου A στη Χ μείον 1 προς την παράγωγο του Χ, δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι το όριο του A στη Χ προς 1, καθώς το Χ τίνει στο 0, άρα βγαίνει, παιδιά, να είναι η μονάδα. Δηλαδή, αυτό εδώ το όριο βρήκαμε να είναι όντως η μονάδα. Άρα, ικανοποιείται η ζητούμενη σχέση. Άρα, αποδείξαμε ότι F είναι συνεχή στο σημείο Χ0 ίσο 0. Πάμε να αποδείξουμε τώρα, παιδιά, ότι είναι γνησίως αύξα. Για να δούμε. Άρα, πρέπει να προσδιορίσουμε την πρώτη παράγωγο της. Λοιπόν, υπολογίζουμε, παιδιά, λοιπόν, το F τόνος του Χ για Χ διάφορο του 0. Είναι η παράγωγος του F με τύπο είναι A στη Χ επί τον παρανομαστή Χ μείον τον αριθμητή A στη Χ μείον 1 επί την παράγωγο του παρανομαστή, την παράγωγο του Χ δηλαδή, που είναι η μονάδα, προς τον παρανομαστή Χ στη δευτέρα. Αυτό μου κάνει ισοδύναμα A στη Χ επί Χ μείον A στη Χ συν 1 προς Χ τετράγωνο. Είναι η παράγωγος, παιδιά, καθώς το Χ είναι τι? Διάφορο του 0. Και μάλιστα ξέρω ότι αυτό σας ξενίζει λίγο, να το γράψουμε παραγοντοποίηση A στη Χ επί Χ μείον 1 συν 1 δια Χ στη δευτέρα. Αυτό είναι ο τύπος, παιδιά, της πρώτης παραγόγου, καθώς το Χ είναι διάφορο του 0. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε δείξει από το προηγούμενο ερώτημα, παιδιά, ότι η συνάντηση F είναι συνεχή στο Χ 0 ίσο 0. Επομένως, αν εμείς δείξουμε ότι η πρώτη παράγωγος είναι θετική, καθώς το Χ είναι διάφορο του 0, τότε θα έχουμε δείξει, παιδιά, ότι F είναι τι? Είναι γνησίως αύξα. Αυτό, παιδιά, είναι μέσα στην πρόταση του σχολικού σας βιβλίου. Επομένως, αρκεί να δείξουμε εμείς τι? Αρκεί να δείξουμε ότι τι πράγμα. Σε αυτήν εδώ την παράγωγο, να το γράψω και λίγο καλύτερα, ότι αυτή εδώ η παράγωγος, παιδιά, είναι θετική. Ο αριθμητής είναι, με σχόλιο το παρανομαστής, θετικός. Άρα εκεί να δείξουμε ότι ο αριθμητής A στη Χ επί Χ μείον 1 συν 1 είναι επίσης θετικός. Καθώς το Χ είναι διάφορο του 0. Παιδιά, κοιτάξτε, εδώ προς διευκόλυσή μας θα κάνουμε ένα θέσιμο, μια ονοματοδοσία για να μην το ξαναγράφουμε όλο. Να θέσουμε Q του Χ να είναι η συνάντηση A στη Χ επί Χ μείον 1 συν 1. Λοιπόν, άρα πρέπει να δείξουμε ότι αυτή εδώ η ποσότητα είναι τι? Θετική. Αν υπολογίσουμε την πρώτη παράγωγό της, αυτή θα είναι πια A στη Χ επί Χ μείον 1 συν A στη Χ. Δηλαδή, αν κάνω τις πραξούλες, παιδιά, αυτό γράφεται ως Χ επί A στη Χ. Μάλιστα, που αυτή είναι τι, παιδιά? Αυτή είναι αρνητική. Αν το Χ παίρνει αρνητικές τιμές, η δύναμη είναι θετική, άρα δεν μας πειράζει, όλα εξαρτούνται από το Χ. Αν το Χ είναι αρνητικό, άρα και όλη η ποσότητα βγαίνει αρνητική. Αν το Χ είναι θετικό, άρα και όλη η ποσότητα βγαίνει θετική. Άρα, τι έχουμε δείξει, παιδιά? Ουσιαστικά έχουμε δείξει ότι η G, η οποία είναι η A στη Χ επί Χ μείον 1 συν 1, έχουμε δείξει επομένως ότι είναι γνησίως αύξα στο 0 άπειρο. Είναι γνησίως αύξουσα, θα το κάνω, παιδιά, και σχηματικά, στο 0 συν άπειρο, και γνησίως φθήνουσα στο διάστημα μείον άπειρο κόμμα 0. Γιατί αν κάνω εγώ, παιδιά, ένα πινακάκι με το Χ να παίρνει τη μέσα από το μείον άπειρο έως συνάπειρο και εδώ να είναι το 0, η G τόνος του Χ βγήκε να είναι τι? Αρνητική, καθώς το Χ είναι αρνητικό, δηλαδή εδώ θα είναι πλην, εδώ θα είναι συν.
Άρα η G του Χ τι θα είναι. Γνησίως αύξουσα στο 0 συνάπειρο και γνησίως φθήνουσα στο μείον άπειρο 0. Α, μάλιστα. Επομένως, παιδιά, τι συμπεραίνω. Συμπεραίνω ότι εδώ στο 0 παρουσιάζει τι ελάχιστο, έτσι. Τοπικό ελάχιστο. Άρα, συμπεραίνουμε τελικά ότι η G του Χ είναι μεγαλύτερη από το G του 0, το οποίο G του 0 είναι πόσο. Αν πας εδώ και βάλεις όπου Χ το 0, άρα το G του 0 θα σου προκύψει να είναι και αυτό πόσο, 0. Άρα αποδείξαμε, παιδιά, ότι η G του Χ είναι τελικά θετική για κάθε Χ διάφορο του 0. Δηλαδή, αποδείξαμε το εξής, ότι A στη Χ επί Χ μείον 1 συν 1 είναι θετικό για κάθε Χ διάφορο του 0. Με άλλα λόγια, παιδιά, εμείς τη δείξαμε, αυτό που ζήταγε το ερώτημα, ότι η συνάτηση F είναι γνησίως αύξουσα. Και ολοκληρώθηκε το ερώτημα ΔΕΛΤΑ 1.